Αντιδήμαρχε, αναφορικά με την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου που είναι σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, να μας πείτε τι ακριβώς προγραμματίζεται και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και το νησί ως, η ΚΟΣ ως νησί του ποδηλάτου καταλαβαίνετε απόλυτα ότι γιορτάζει. Είναι μια γιορτή την οποία θα γιορτάσουμε και με ποδηλάτες αλλά και με επισκέπτες του νησιού και οποιοδήποτε βρεθεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Η έναρξη περίπου είναι στις 7.30 ώρα. Η ποδηλατάδα θα έχει και την εξής διαδρομή για να το αναφέρουμε να είναι ενημερωμένη. Θα φύγουμε από την Πλατεία Ελευθερίας προς την Ιπποκράτους, θα στρίψουμε προς τη Μαρίνα. Θα επιστρέψουμε πίσω κατά μήκος της ακτής Κουντουριώτη προς τα Δελφίνια. Από τα Δελφίνια θα κάνουμε αναστροφή και θα βγούμε μετά τα Φανάρια στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και αμέσως αριστερά στη Βενιζέλου για να καταλήξουμε ξανά στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα έχουμε αναμνηστικά διπλώματα για τους μικρούς που θα συμμετάσχουν. Θα γίνουν κάποιες κληρώσεις για παιδικά ποδηλατικά κράνη. Θα είναι εκεί και οι συλλόγοι μας αλλά και μαγαζιά τα οποία προωθούν το ποδήλατο. Και όχι μόνο προωθούν το ποδήλατο, στηρίζουν και τους ποδηλατικούς συλλόγους καθ' όλη τη διάρκεια των διασυλλογικών αγώνων όλο το έτος. Και θα κρατήσει περίπου μία ωρίτσα με μία μισή ωρίτσα. Μπορείτε να έρθετε όλοι με τα ποδήλατά σας, μικροί και μεγάλοι, σας περιμένουμε. Θα γίνουν και κάποιες απονομές ως ένδειξη σεβασμού για τη συνεισφορά των μαγαζιών αυτών των καταστημάτων καθώς και των ποδηλατικών συλλόγων στην τοπική κοινωνία, καθώς επίσης και μία ενημέρωση πώς το ποδήλατο βοηθάει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας ως ένα βιώσιμο μέσο μεταφοράς και θα υπάρχει και μουσική. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Να ρωτήσουμε αν έχει επικοινωνηθεί αυτή η συγκεκριμένη ποδηλατάδα και με τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ στο νησί μας για τις διακοπές τους. Έχει επικοινωνηθεί, το έχουμε προωθήσει και στην Ένωση Ξενοδόχων, σε ξεναγούς, σε παράκτορες και σε μεγάλα έτσι, παρακτορία γενικότερα. Επίσης έχουμε έρθει σε επαφή με καταστήματα τα οποία νοικιάζουν ποδήλατα να διαθέσουν το ποδήλατο όσοι φυσικά θέλουν και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που γιορτάζει το νησί μας σήμερα, δίνοντας δωρεάν ποδήλατα για τη συγκεκριμένη ποδηλατάδα.